Οι διαφορέ ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Α φανταστούμε ένα υποθετικό ζευγάρι, το Γιάννη και την Ελένη. Γνωρίζονται τυχαία σε ένα πάρτι και ο Γιάννη ζητά από την Ελένη να πάνε σινεμά. Αυτή δέχεται και τα περνάνε καλά. Μερικέ μέρε αργότερα βγαίνουν για φαΐ και πάλι περνούν καλά. Αρχίζουν να βλέπονται τακτικά και μετά από λίγο γίνονται ένα ωραίο ζευγάρι. Και ένα βράδυ ενώ ο Γιάννη πηγαίνει την Ελένη σπίτι τη, μια σκέψη περνά από το μυαλό τη και χωρί να το πολύ την εκφράζει φωναχτά. Καλά, έχει καταλάβει ότι σήμερα κλείνουμε 6 μήνες. Και κατόπιν πέφτει η σιγή στο αυτοκίνητο. Τόσο πυκνή σιγή που μπορεί να την κόψει με το μαχαίρι. Η Ελένη σκέφτεται. Θεέ μου, μήπω τον πείραξε που το είπα αυτό. Μήπω νιώθει περιορισμένο από τη σχέση μα. Μήπω νομίζει ότι προσπαθώ να τον πιέσω σε κάποιο είδο υποχρέωση που δεν θέλει ή δεν είναι σίγουρο. Ο Γιάννη σκέφτεται. Ω, έξι μήνε. Και η Ελένη σκέφτεται. Αλλά εδώ που τα λέμε, ούτε εγώ είμαι σίγουρη ότι θέλω ένα τέτοιο είδο σχέσει. Μερικέ φορέ θα ήθελα περισσότερο χώρο, να μπορώ να σκεφτώ αν με ικανοποιεί η σχέση μα, καθώ πηγαίνουμε σταθερά προ. Αλήθεια, πού πηγαίνουμε. Θα συνεχίζουμε να βλεπόμαστε με αυτόν τον τρόπο, μήπω εμφανίζεται η προοπτική του γάμου μπροστά, με παιδιά, με ολόκληρη ζωή μαζί, είμαι έτοιμη για αυτό το επίπεδο δέσμευση. Τι ξέρω πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Γιάννη σκέφτεται. Hm. Mm. Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν Φεβρουάριο, όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, τότε που μόλι είχα πάρει το επιπεδο δεσμευση τι ξερω πραγματικα για αυτον τον ανθρωπο ο γιαννη σκεφτεται αυτο σημαινει οτι από το σερβι, που σημαίνει. Για στάσου να δω τα χιλιόμετρα. Του γάμο το πάλι ξέχασα την αλλαγή λαδιών. Η Ελένη σκέφτεται. Οχ, είναι ταραγμένο. Φαίνεται στο πρόσωπό του. Για ποιο λόγο όμω ταράχτηκε. Μήπω τα βλέπω όλα λάθο. Μήπω θέλει περισσότερο δέσιμο η σχέση μα. Μήπω κατάλαβε πριν από εμένα ότι εγώ έχω επιφυλάξει. Να δει που αυτό είναι. Γι' αυτό δεν λέει τίποτα. Φοβάμαι ότι θα τον απορρίψω. Εν τω μεταξύ ο Γιάννη σκέφτεται. Αλλά αυτή τη φορά θα κοιτάξουν το σασμάν. Όχι σαν την άλλη φορά. Δίθεν το κρύο και μαλάκι. Τι κρύο. Με 25 βαθμού. Πλήρωσα μια περιουσία και μου βγαίνει το χέρι να βάλω μια ταχύτητα. Η Ελένη σκέφτεται έχει θυμώσει και δεν τον κατηγορώ. Στη θέση του κι εγώ θα ήμουν θυμωμένη. Νιώθω τόσο ένοχη, αλλά δεν φταίω που νιώθω έτσι. Απλά δεν είμαι σίγουρη. Ο Γιάννη συνεχίζει. Καλά έτσι και μου πούν οτιδήποτε ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση θα γίνει χαμό. Αυτό θα μπουν τα καθήκα, το ξέρω. Και η Ελένη. ίσω είμαι τελειωμανή. Να περιμένω τον υπότι με το άσπρο άλογο τη στιγμή που είμαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που με φροντίζει και νοιάζεται για μένα και που χαίρομαι κάθε στιγμή που είμαι μαζί του. Και τώρα υποφέρει επειδή είμαι εγωίστρια. Επειδή κάνω σαν κοριτσάκι που έχει διαβάσει ένα σωρό ρομάτζα. Ο Γιάννη, εγγύηση. Να του πω να πάρω την εγγύηση και να τη χώσουν εκεί που ξέρουν. Αγάπη μου, λέει η Ελένη. Τι είναι, απαντά ο Γιάννη. Σε παρακαλώ, μη βασανίζει τον εαυτό σου, λέει με μάτια γεμάτα δάκρυα. σω δεν θα έπρεπε, νιώθω τόσο. και την παίρνουν τα κλάματα. Μα τι έπαθε. Είμαι τόσο χαζή, το ξέρω ότι δεν υπάρχει ούτε υπότη ούτε άλογο. Δεν υπάρχει άλογο. Νομίζει ότι είμαι χαζή, έτσι. Όχι, βέβαια, απαντά ο Γιάννη. Ανακουφισμένο που ξέρει επιτέλου μια σωστή απάντηση. Ναι, μωρέ, απλά ξέρει, χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο. Κατόπιν, Ακολουθεί μια σιγή 15 δευτερολέπτων που ο Γιάννη προσπαθεί να βρει κάτι ασφαλέ να πει και τελικά λέει: Οκ. Η γυναίκα είναι πολύ συγκινημένη. Του πιάνει το χέρι και λέει: Αγάπη μου, πραγματικά νιώθει έτσι. Πώ έτσι. Σχετικά με το χρόνο. Μα ναι, φυσικά. Η Ελένη γυρνά και τον κοιτά βαθιά στα μάτια, προκαλώντα την ανησυχία του Γιάννη για το τι μπορεί τώρα να ξεστομίσει, ιδιαίτερα αν έχει σχέση με άλογο. Στο τέλο λέει: Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Κι εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου, λέει ο Γιάννη με ιδιαίτερη σιγουριά. Στο τέλο, την αφήνει στο σπίτι τη και εκείνη ξαπλώνει στο κρεβάτι, αισθανόμενη σαν μια μαρτυρική φιγούρα, εντελώ μπερδεμένη και κλαίει μέχρι το πρωί. Ο Γιάννη, γυρνά στο σπίτι του παίρνοντα μια πίτσα, βλέπει στην τηλεόραση μια ταινία που έτυχε να δείχνει. Μια μικρή φωνούλα όμω μέσα του του λέει ότι κάτι σημαντικό παίχτηκε στο αυτοκίνητο, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι, οπότε και σταματά την προσπάθεια. Την άλλη μέρα η Ελένη βγαίνει με τι φίλε τη και κουβεντιάζουν την υπόθεση περίπου για 6 ώρε. Με αφάνταστη ακρίβεια θα αναλύσουν όλα όσα υπόθηκαν μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια από όλε τι πιθανέ οπτικέ γωνίε. Θα συνεχίσουν να το συζητούν ξανά και ξανά, χωρί ποτέ να φτάσουν σε οριστικά συμπεράσματα, αλλά ταυτόχρονα και χωρί να βαριούνται. Από την άλλη μεριά, ο Γιάννη, καθώ θα παίζει μπιλιάρδο με ένα φιλαράκι του, μια στιγμή πριν κάνει το σπάσιμο, θα σταματήσει και θα του πει: Να σε ρωτήσω κάτι, Ρε Κώστα. Μήπω η Ελένη είχε ποτέ άλογο.